Τρεις μαρτυρίες στην ερευνητική αποκαλύπτουν το χάος που επικράτησε στο Υπουργείο Εσωτερικών και στις συναρμόδιες υπηρεσίες κατά την εξέταση των αιτήσεων για τις πολιτογραφήσεις. Διαρροή εμπιστευτικών εγγράφων από το Υπουργείο Εσωτερικών σε ανώτατο επίπεδο προς παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι με τη σειρά τους ασκούσαν αφόρητες πιέσεις προς την ΜΟΚΑΣ, κατήγγειλε ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής η Εύα Παπακυριακού. Ενδεικτική περίπτωση Κενιάτη, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα 25 εκατομμυρίων ευρώ και αιτήθηκε πολιτογράφηση το 2014. Παρά την πρώτη αρνητική εισήγηση της ΜΟΚΑΣ, μετά από 6 μήνες επανήλθε με νέα αίτηση για να λάβει τελικά το πολυπόθητο διαβατήριο, αφού πρώτα κίνησε γη και ουρανό. Ήρθε στο γραφείο μου εκπρόσωπος του Κενιάτη και μου ζητούσε να απαντήσω θετικά στο Υπουργείο για την πολιτογράφησή του. Η διαδικασία θα έπρεπε να είναι εμπιστευτική. Δεχόμουν τηλέφωνο από παρόχους, οι οποίοι μάθαιναν ότι στάλθηκε επιστολή προς τη ΜΟΚΑΣ, αν και κανονικά δεν έπρεπε να γνωρίζουν. Ακόμα μία αίτηση που έφτασε στη ΜΟΚΑΣ ήταν αυτή του πολιτογραφηθέντα από το 2010 Αλεξάνδρ Αμπράμοφ, πρωταγωνιστή στο σκάνδαλο πλυντήριο της Τρόικας. Στην πολιτογράφηση είχε εμπλακεί το πρώην δικηγορικό γραφείο του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ωστόσο σε έλεγχο που διενήργησε η μονάδα, σύμφωνα με την Εύη Παπακυριακού, δεν διαπιστώθηκε οτιδήποτε μεπτό. Η απαρχή της παθογένειας του συστήματος εξέτασης των αιτήσεων εντοπίζεται από τον Λάζαρο Σαββίδη στην αντιπαράθεση της τότε διευθύντριας του τμήματος αρχείου πληθυσμού, Άννη Σαγκαλή, με τον τότε Υπουργό Εσωτερικών Νεοκλή Σιλιώτη. Κόντρα που είχε ως αποτέλεσμα να μεταφερθεί η αρμοδιότητα απευθείας στο ΙΠΕΣ, αλλά και να καθυστερήσει από το 2007 μέχρι το 2013 η ετοιμασία του τροποποιητικού νομοσχεδίου για τις πολιτογραφήσεις. Τα γεγονότα είναι γεγονότα, δεν μπορώ να τα αλλάξω αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε την τροποποίηση του νόμου και των κανονισμών που έγιναν μετέπειτα, λίγο πιο γρήγορα, όταν και η κυρία Σαγκαλή ήταν ακόμα στη θέση εκείνη. Το ενδιάμεσο πόρισμα της ερευνητικής θα παραδοθεί αρχές Μαρτίου, καλύπτοντας όλη την περίοδο υποβολής αιτήσεων για πολιτογραφήσεις από το 2007 μέχρι το 2016. Τα μέλη της ερευνητικής υπέβαλαν στον Ανδρέα Σιώτη ότι εγκρίθηκαν πολιτογραφήσεις, ενώ υπήρχαν ενστάσεις, με τον ίδιο να απαντά ότι τον τελικό λόγο για το ότι έφτανε στο Υπουργικό είχε ο Υπουργός. Παίρνατε θέση στην περίπτωση που δεν τηρεί το κάποιο κριτήριο? Δυστυχώς ναι, το σημείωνα χειρόγραφα. Το κακό στη δική μου περίπτωση ήταν ότι παρασημείωνα και δεν είναι αρεστό ένας γενικός διευθυντής να γράφει πολλά. Είχατε καλή σχέση με τον κύριο Χάσικο? Είχα μια σχέση. Δεν ήταν εκείνη η οποία εγώ θεωρούσα ότι είναι η πρέπουσα μεταξύ Γενικού Διευθυντή και Υπουργού. Συμπληρώνοντας πως μετακινήθηκε από το Υπουργείο χωρίς καν να ενημερωθεί.